président de l'Université, avec l'officier Moulin, avec l'officier Majesté. Τέτοιες ευλογημένες και ωραίες εκδηλώσεις προσφέρουν σε όλους μας πολύ χαρά, αλλά σε μερικούς προσφέρουν απόψε ιδιαίτερη συγκίνηση. Γιατί θυμάμαι τη στιγμή την εφηβική μας ηλικία, το καλό ανηφορικό ανέβασμα της μαθητικής μας ζωής, που το περάσαμε με πολλούς αδελφούς που βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή, και τώρα βλέπω τόση πρόοδο, τόση επιτυχία, τόση καταξίωση. Και δεν μπορείς ποτέ να μην χαίρεσαι, αλλά και να μην συγκινήσει για αυτή την έκβαση της πορείας του κάθε αδελφού, του κάθε συμμαθητού. Βέβαια, ήμασταν στην εφηβεία μας τότε και ήμασταν μαθητές με αντικειμενικές δυσκολίες πολλές λόγω της πραγίας οικονομικής, αλλά πρέπει να το ομολογήσω ότι μέσα μας είχαμε κάτι άλλο. Είχαμε αξίες, είχαμε ιδανικά, είχαμε στόχους. Και με τη βοήθεια του Θεού πρώτα και των εκλεκτών μας εκπαιδευτικών, δώστε το Θεό, προχωρήσαμε. Και βλέπω τώρα τους αδελφούς μαθητάς που τότε ήμασταν τόσο παρεμένοι. Βλέπω σήμερα τον καθένα καταξιωμένο και επιτυχημένο. Και το αποδεικνύει αυτό ο κ. Τσιλεπής, ο οποίος μας προσφέρει αυτό το ωραιότατο βιβλίο. Όχι απλώς να το διαβάσουμε, όπως είπε ο κ. Κανής, να διαβάσουμε ένα ακόμη βιβλίο, αλλά να διαβάσουμε κάτι συγκεκριμένο, πραγματικά τιμάει τον τόπο μας και μας στηρίζει και μας ενισχύει όλους. Θέλω έτσι να τον συγχαρώ όλη μου την καρδιά. Τον ευχαριστήσω γιατί προσφέρει πολλά στον τόπο μας. Για την αγάπη του και τον κόπο του. Για τον ιδρώτα που έθισε για να προσφέρει αυτό το ευλογημένο, το ωραίο, το ωφέλιμο βιβλίο. Εύχομαι να τον ευλογεί ο Θεός μας, να του χαρίζει ευλογία στην οικογένειά του. Να του δίνει υγεία να γράψει πολλά ακόμη, να μας προσφέρει, να μας στηρίξει, να μας διδάξει. Αλλά και εύχομαι υγεία, συγχωρέστε με σε όλους τους συμμαθητάς μου, γιατί απόψε μου δώσανε πολύ κουράγιο και πολύ δύναμη. Να ευχηθώ όμως και κάτι άλλο. Όλοι μας, επειδή πονάμε για τα καλά μας παιδιά, για τα νιάτα μας, να ευχηθούμε και σήμερα η νεότητα μας να έχει ιδανικά αξίες, για να προχωρέσει με στόχους. Να μην είναι απροσανατόλιστη, να μην είναι κενή, με έψιλον, να έχει πραγματικά πόθο για, και οραματισμούς για τα ψηλότερα, για τα μεγάλα. Έτσι θα μπορέσουν πραγματικά να συνεχίσουμε την παράδοση, την οποία πραγματικά απόψε κορμί και στολίζει ο κ. Τσιλεπής, αλλά την οποία όλοι, το πιστεύω αυτοί οι συμμαθητές μας, την στήριξαν, την βοήθησαν, την διατήρησαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχωρέστε με, γιατί είναι ένα μυστήριο που πρέπει να πάω, είναι θέμα ιερέως και πρέπει, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Λυπάμαι πολύ που φεύγω, γιατί ξέρετε, τους αγαπώ πολύ τους μαθητές μου, πάρα πολύ το λέω και εύχομαι και προσεύχομαι πάντα και θα με συγχωρέσετε που θα φύγω. Και έτσι λοιπόν σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλους. Χριστός Ανέστη.